δύο λέξεις μόνο θέλω να πω για πράγματα που θα έχετε πληροφορηθεί, θα έχετε παρακολουθήσει τις τελευταίες μέρες. Βεβαίως, ενδεχομένως η πληροφόρηση να είναι κακή με τον τρόπο που γίνεται, φαινόμενο το οποίο το ζήσαμε. Εμείς εδώ στον Ιαννό δίνουμε την υπόσχεση σε όλους ότι θα συνεχίσουμε να φιλοξενούμε όλες τις φωνές, όλες τις ιδέες, όλες τις απόψεις σε αυτό το χώρο. Πράγμα που το έχουμε πράξει μέχρι σήμερα. Έχουν φιλοξενηθεί όσοι άνθρωποι στοχάζονται, ανήκουν σε ένα ευρύτατο φάσμα, είτε ανιχνεύουν την ελληνικότητα, είτε είναι υπέρ των εθνικών θεμάτων, είτε είναι άλλοι που έχουν τις διαφωνίες τους, είτε είναι αριστεροί, κεντρώοι, ακροαριστεροί, αριστεριστές, αναρχικοί, αυτόνομοι, αντιεξουσιαστές, αυτονομιστές, τελευταία μάλλον. Τελευταίο φρούτο είναι αυτό, το αυτονομιστές. Και αυτούς τους έχουμε φιλοξενήσει, άπρεσπες. Τους ξεχάσαμε. Δεν τους ξεχνά. Να σας πω κάτι, επειδή κατηγορούμαστε από διάφορους χώρους, τη μια γινόμαστε δεξιοί, την άλλη αριστεροί, την άλλη αναρχικοί και την άλλη ακροδεξιοί, δεν χρειάζεται να το πούμε. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα, εμείς θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Ο Ιαννός είναι ένα βιβλιοπωλείο που είναι ανοιχτό σε όλες τις ιδέες, προβάλλει όλα τα βιβλία, αλλά κάποια πράγματα έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για μας. Γι' αυτό το λόγο, με τις συγκεκριμένες εκδόσεις που παρουσιάζουμε και σήμερα, έχουμε δημιουργήσει μια ζεστή σχέση και έχουμε παρουσιάσει αρκετά βιβλία και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ο Γιώργος Καραβελιάς έχει το λόγο.